Μας γιατρέ, σε σχέση με τα μέτρα, είναι αυτή η γνωστή συζήτηση λίγο πριν τις γιορτές, με τόσο μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία, αν η κυβέρνηση θα πάρει νέα μέτρα, λέει όχι προς το παρόν. Δεν ξέρω εσείς πώς το ακούτε αυτό. Τα νέα μέτρα, κοιτάξτε να δείτε, εμείς βλέπουμε στην Κοζάνη ότι τα κρούσματα αυξάνονται, αλλά η αυξητική τάση είναι ή σταθερή ή μειωμένη. Από τη στιγμή που αποφάσισαν αυτό το πράγμα, θα έχουν βάλει όλα τα δεδομένα κάτω και θα έχουν δει ότι δεν χρειάζονται νέα μέτρα. Εσείς από το παράδειγμα το δικό σας λέτε ότι βγαίνει χωρίς μέτρα. Αναφορικά με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τα μέτρα αφορά τον κόσμο, έτσι. Ναι, εγώ έχω άποψη για τον ιατρονοσηλευτικό. Γιατί συμβαίνει μέσα στο νοσοκομείο, ναι. Ήταν στο νοσοκομείο. Το ένα είναι αντανάκλαση του άλλου. Αν η κοινωνία πιέζεται, θα έρθει στα νοσοκομεία, έτσι δεν γίνεται. Ναι, έτσι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, υπήρξε μια περίοδος η οποία εμείς είχαμε και περισσότερα κρούσματα, στα πρώτα κύματα ειδικά. Τα μέτρα τότε ήταν πιο αυστηρά. Αυτό που βλέπω εγώ βέβαια και με ανησυχεί είναι ότι αυξάνονται τώρα οι διασωληνώσεις. Νέων ανθρώπων, τι ηλικίες άνθρωποι έρχονται τώρα στις μονάδες σας? Νέοι άνθρωποι και νέοι και ηλικιωμένοι. Ο μέσος όρος είναι γύρω στους 60-65 εκεί περίπου. Απλά εμείς έχουμε θέμα σοβαρό με τη στελέχωση στο νοσοκομείο. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όπως και τα περισσότερα νοσοκομεία. Ούτε ιδιώτες υπάρχουν στην Κοζάνη να μας καλύψουν, να σας το πω έτσι απλά. Και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης καλύπτει 200.000 κόσμο. Μεγάλος πληθυσμός, πολύ μεγάλος. Δηλαδή, θα πρέπει κάτι να γίνει χθες. Τι κενό δηλαδή έχετε αριθμητικά, πείτε μας να το καταλάβουμε με αριθμούς. Τεράστιο κενό, δηλαδή. Σε τι ειδικότητες? Αναισθησιολόγων, γιατρών στα ΤΕΠ και εντατικολόγων κυρίως και παθολόγων. Τέτοιες ειδικότητες υπάρχουν, γιατροί ελεύθεροι? Συζητάγαμε πριν με τον κύριο Ξαδάκτυλο. Λέει, δεν είναι οι γιατροί, δεν κάνουν διακοπές. Δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά όλοι οι γιατροί. Δεν υπάρχουν εύκολα διαθέσιμοι, αυτό λέει. Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, στο έξω, στη ιδιωτικά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, οι παθολόγοι υπάρχουν, απλά δεν θέλουν να μπουν στο σύστημα. Για μας οι αναισθησιολόγοι δεν υπάρχουν. Έξω υπάρχουν δύο οι οποίοι δουλεύουν σε φουλ, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο νοσοκομείο. Και εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, είμαστε τρεις γιατροί στην εντατική. Τρέχουμε πάνω κάτω συνέχεια, ούτε εφημερεύουμε, δεν εφημερεύουμε. Είμαστε στο νοσοκομείο, έχουμε εξουθενωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και στη Βόρεια Ελλάδα. Δυστυχώς, διασωληνώνονται ασθενείς εκτός εντατικής. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι έχουν κακή εξέλιξη περισσότεροι. Και όταν ελευθερωθεί κάποιο κρεβάτι και τους πάρουμε, είναι σε άσχημη κατάσταση. Δηλαδή δεν είμαστε θεοί. Όταν λέτε διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ, μιλάτε για πόσο, τι ποσοστό, ας πούμε, των ανθρώπων που έρχονται στο νοσοκομείο σας? Κοιτάξτε, τώρα αν έρθει κάποιος και διασωληνωθεί, θα μείνει εκτός ΜΕΘ, γιατί είμαστε γεμάτοι. Αν έρθει ένας, αν έρθουν δύο, αν έρθουν τρεις. Η παθολογική κλινική αυτή τη στιγμή έχει 35 ασθενείς. Σίγουρα κάποιος από αυτούς μπορεί να διασωληνωθεί. Δηλαδή και έρχονται συνέχεια, κάθε τι μέρα. Τι ποσοστό αυτών των ανθρώπων που διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ έχουν, όπως είπατε, άσχημη κατάληξη? Σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι λέτε? Ναι, ναι. Δηλαδή εμείς έχουμε πάρει δύο ασθενείς οι οποίοι είχαν διασωληνωθεί 4-5 μέρες και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί βαραίνει η κατάστασή τους και δεν υπάρχει μέθη κανονική να ενταχθούν? Είναι γεμάτη, ναι, λένε. Κοιτάξτε να δείτε. Ήδη ο ασθενής που είναι διασωληνωμένος λόγω COVID έχει υψηλή θνητότητα. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι πρέπει να είσαι από πάνω του για να το αναστρέψει αυτό το πράγμα. Όταν τον έχει σε ένα κοινό θάλαμο. Είναι το να πει στον διασωλήνωσα. Ούτε να μεταφερθούν αλλού μπορούν, κύριε Στόκη, και αυτοί να πάνε σε άλλα ιδρύματα. Όχι. Πού να πάνε να μεταφερθούν? Στη Θεσσαλονίκη που έχει, δεν ξέρω πώς έχει, 15 εκτός ΜΕΘ, 20. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Στόκη, μας το λέτε από την αρχή της πανδημίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ήδη μειώνονται οι πιθανότητες να τα καταφέρει και να επιβιώσει. Βέβαια, πόσο μάλλον πολύ, όταν είναι εκτός ΜΕΘ. Νομίζω ότι είναι εκείνη η λογική αυτή που λέτε. Εμείς έχουμε 6 στους 10 ασθενείς. Καταφέρνουμε και τους βγάζουμε, έτσι. 6 στους 10. Μεγάλο νούμερο αυτό που λέτε. Μεγάλη επιτυχία. Γιατί έχουμε προστατεύσει, δηλαδή είμαστε λίγοι γιατροί και δεν μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερα κρεβάτια. Γιατί αν βάλουμε με 3 γιατρούς 10 κρεβάτια,
Και θα μας πεθάνουν και εμάς οι άρρωστοι αυτοί. Δηλαδή, πάντως τα μέτρα, γι' αυτό τα συζητάνε κάποιοι, για να αποφορτίσουν αυτή την εικόνα τα μέτρα. Με αυτή την έννοια το λέει κανείς. Με αυτή την έννοια ίσως είχε νόημα, αλλά δεν μπορώ, δεν είμαι πολιτικός ή δεν έχω μπει στη διαδικασία αυτή ποτέ για να παίρνω αποφάσεις πολιτικές.